Σοκάρουν οι εικόνες από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 72χρονο άντρα. Οι λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το τροχαίο και πώς τελικά κατέληξε ο ηλικιωμένος ανατριχιάζουν. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης στον αιματοβαμμένο ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, όταν το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άντρας βγήκε εκτός πορείας και έπεσε στο πλαϊνό κράσπεδο, με αποτέλεσμα το θύμα να εκτιναχθεί από το όχημά του. Οι γυναίκες που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο που ακολουθούσε βγήκαν στο δρόμο αναζητώντας τον οδηγό, χωρίς αρχικά να μπορούν να τον εντοπίσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από λίγο, με έκπληξη, διαπίστωσαν ότι ο άτυχος άντρας βρισκόταν εμόφυρτος στις ρόδες του δικού του οχήματος. Ήρθαμε εδώ και πήγαμε να δούμε στα αμάξια αν είναι ο άνθρωπος καλά και δεν τον βρήκαμε. Το σοκ ήταν μεγάλο και η κινητοποίηση ταχύτατη. Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν για να απεγκλωβίσουν τον άντρα από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ανυψωτικά μαξιλαράκια που συνέβαλαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού. Χωρίς καθυστέρηση, ο άντρας μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, αφού πρώτα του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από την αρχή κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν τον άντρα, ο οποίος ήταν πολυτραυματίας. Ωστόσο, λίγο αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του, βυθίζοντας το πένθος τους δικούς του ανθρώπους. Η τροχιά βρέθηκε επίσης στο σημείο για να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό δυστύχημα.